Αγωνιστικό ραντεβού στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των αγγενείων της ΔΕΘ δίνει η ΑΔΔΗ που διοργανώνει συλλαλητήριο που κινούμε τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Ήδη έχουν γίνει αναγκαίες ανακοινώσεις καλέσματα ώστε το συλλαλητήριο να είναι μαζικό και με αιχμή του δόρατος στις αλλαγές στα εργασιακά και την ακρίβεια που καταπίνει τα εισοδήματα. Κάλεσμα απεύθυνε ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ Ιωαννίνων, Χρήστος Γρίβας. Το Νομαρχιακό Τμήμα Ιωαννίνων, υλοποιώντας τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔΗ για την οργάνωση των κινητοποιήσεων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στις 9 του Σεπτέμβρη, προχώρησε χθες συνεδρίαση της γραμματείας του, παρουσία του Δημήτρη Τομπράτη, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔΗ. Συζήτησε τον καλύτερο δυνατό τρόπο προετοιμασίας της μετάβασης στη Θεσσαλονίκη. Ήδη έχουμε μισθώσει λεωφορεία τα οποία θα ξεκινήσουν το Σάββατο πρωί από την Κεντρική Πλατεία με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων. Ταυτόχρονα στη συνεδρίαση μας ενημέρωσε και κάναμε μια πρώτη κουβέντα στην οποία θα αναφερθεί αναλυτικά ο συνάδελφος Μπράτης για την χαρά που έχουμε να φιλοξενήσουμε στα Γιάννενα τον Οκτώβρη, 22 και 23 Οκτώβρη, το μεγάλο συνδικαλιστικό γεγονός της ΑΔΔΗ, την ετήσια πανελλαδική της συνδιάσκεψη, στην οποία συμμετέχει το Γενικό Συμβούλιο, η πρόεδρο των Νομαρχιακών Τμήματων από όλη την Ελλάδα και τα Προεδρία των Ομοσπονδιών. Ο Δημήτρης Μπράτης, προεδρεύων της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔΗ, επικεντρώθηκε στα αιτήματα και τις εκδικήσεις της ΑΔΔΗ. Την ίδια ώρα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ συγκαλεί την ετήσια πανελλήνια συνδιάσκεψη στα Γιάννενα, στο ξενοδοχείο του ΛΑΚ, στις 22 και 23 Οκτωβρίου, όπως ανέφερε ο κ. Μπράτης. Ένα κοινό αίτημα, θα έλεγα, που διαπερνά όλη την κοινωνία και όχι μόνο τους εργαζόμενους, τους μικροεπαγγελματίες, τους μικρομαγαζάτορες, τους πάντες. Το αίτημα είναι ότι φτάνει πια με την ακρίβεια, δεν αντέχουμε άλλο. Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση λέει ότι δίθεν ο πληθωρισμός πέφτει και ότι πάμε σε καλύτερες, σε εισαγωγικά, μέρες. Εν τούτης όμως, όλες οι ελληνικές οικογένειες βιώνουν μια πρωτοφανή ακρίβεια στα ράφια του σούπερ μάρκετ, όπου οι τιμές έχουν εκτοξευθεί 30 και 40% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το αίτημα να ζούμε με αξιοπρέπεια έχει υποχωρήσει, θα έλεγα, με την έννοια ότι πλέον δεν υπάρχει αίτημα να ζούμε με αξιοπρέπεια, αλλά υπάρχει αίτημα απλά να επιβιώνουμε. Ο κ. Μητσοτάκης, παρά τις προεκλογικές του δεσμεύσεις, όχι μόνο δεν έδωσε πραγματικές αυξήσεις στο δημόσιο τομέα, αλλά ουσιαστικά εξήγηλε μια οριζόντια αύξηση των 38 έως 40 ευρώ το μήνα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι που εδώ και 13 χρόνια έχουν δει τεράστιες περικοπές στους μισθούς τους, κατάργηση των δώρων, μείωση των αποδοχών κατά 40%, πάγωμα της διετίας 16-17, μείωση του αφορολόγητου. Όχι μόνο λοιπόν δεν μπορεί αυτή η υπενιχρή αύξηση 40 ευρώ να καλύψει αυτές τις απώλειες, αλλά είναι μια αύξηση κοροϊδία. Πέρα όμως από το ζήτημα το μισθολογικό, το οποίο είναι το κυρίαρχο τόσο για τους εργαζόμενους στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, υπάρχει αυτή τη στιγμή στη διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, που μέρα με τη μέρα, θα έλεγα, από τον προηγούμενο υπουργό, ξεκίνησαν από τον κύριο Χατζηδάκη, περιορίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων στην απεργία. Ουσιαστικά για την απεργία στο δημόσιο το ζήτημα ήταν απαγορευτικό, αφού όλες οι απεργίες βγαίναν παράνομες και καταχρηστικές. Τώρα ο κύριος Γεωργιάδης περνά και επιπλέον διατάξεις για προστασία των απεργοσπαστών. Είναι πραγματικά δηλαδή η κατάσταση, θα έλεγα, τραγική, γιατί από μια μεριά δεν υπάρχουν αυξήσεις, από την άλλη μεριά περιορίζεται το δικαίωμα στο να διεκδικήσεις. Γι' αυτό και ένα από τα κεντρικά μας συνθήματα θα είναι σεβασμός στα εργασιακά δικαιώματα και στις κατακτήσεις, κοινό αίτημα μαζί με τη ΓΕΣΕΕ. Πέρα όμως από αυτό, θα ήθελα να σας πω ότι αυτό το καλοκαίρι και μετά τις εκλογές βιώσαμε αυτό που λέμε, εμείς το ξέρουμε στο δημόσιο, αυτό που λέμε κατάρρευση του επιτελικού κράτους. Και δεν είναι αυτό που υπόθηκε στη Βουλή, ότι δήθεν αποδίδουμε ευθύνες στους πυροσβέστες ή στους ανθρώπους που κληθήκαν να αντιμετωπίσουν τις φυσικές καταστροφές. Αποδίδουμε ευθύνη στην κυβέρνηση που ούτε καν ένα στοιχειώδη σχεδιασμό δεν είχε για να μην υπάρξει αυτή η κατάσταση στη χώρα, η τραγική, οι πυρκαγιές από άκρος άκρους στην Ελλάδα, οι πλημμύρες και οι καταστροφές χτες, το ζήτημα που συνέβη με την ασφάλεια, που έχει να κάνει την ασφάλεια των πολιτών στη Νέα Φιλαδέλφεια. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα, αν θέλετε, μιας κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο δημόσιος τομέας και λόγω των τεράστιων ελλείψεων. Αν σκεφτείτε τώρα ότι οι δασοπυροσβέστες είναι ελάχιστοι, οι δασικοί πολύ πιο λίγοι, οι φύλακες των δασών ελάχιστοι, ότι σε όλο το δημόσιο υπάρχει έλλειψη περίπου 40% των οργανικών θέσεων, καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει.